Λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λέσβο, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός βρέθηκε στη Μόρια και επιθεώρησε τις συνθήκες διαβίωσης των περίπου 7.000 μεταναστών. Με δεδομένο ότι ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος από τη χωρητικότητα του κέντρου φιλοξενίας, ο κ. Ξανθός δήλωσε ότι η αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Το μεγάλο στοίχημα είναι η βελτίωση των όρων διαβίωσης και ατομικής υγιεινής αυτών των ανθρώπων. Όσο υπάρχει αυτός ο υπερπληθυσμός, τόσο θα υπάρχουν σίγουρα μεγαλύτερες ανάγκες και αυξημένοι κίνδυνοι. Ο Τζαχάντα από τη Συρία είπε στο Euronews ότι τα επεισόδια είναι καθημερινό φαινόμενο στη Μόρια, αλλά οι υπηρεσίες περίθαλψης ελλειπέστατες. Μερικές φορές δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε από τους γιατρούς. Συνέχεια μας λένε ότι δεν είμαστε ευάλωτοι. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε σοβαρές ασθένειες και χρειαζόμαστε περίθαλψη. Όμως πάντα είναι δύσκολο. Καθημερινά υποφέρουμε και ελπίζω ότι θα υπάρξει περισσότερη βοήθεια για τους πρόσφυγες που ζουν εδώ. Κάτοικοι της Μυτιλίνης ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν εξαγγείλει απεργία και πορεία διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για τα δύο βασικά προβλήματα του νησιού, το μεταναστευτικό και τον ΦΠΑ. Εγώ βλέπω ότι σε μια φάση μιας γενιάς το νησί θα αγκυροβολήσει στην απέναντι ακτή. Αυτό βλέπω εγώ. Και πολύ στεναχωριέμαι γιατί το νησί το αγαπάμε. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ κάναμε τις δουλειές μας, εδώ έχουμε τα παιδιά μας. Έτσι. Άμα είναι να μας πούνε, να τα αφήσουμε όλα να φύγουμε και να το παραδώσουμε στην απέναντι ακτή. Να τα βγάλει πέρα στο σπίτι του. Τώρα αυτό το πρόβλημα είναι πολύ έντονο. Και πιστεύω ότι είναι πάνω από 10-15.000 αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα που έχουν έρθει. Και έχει γίνει αποθήκη ψυχών, καράτεπες και η Μόρια. Και ό,τι έρχεται δεν φεύγει παραπέρα. Δηλαδή να γίνει μια, πώς το λένε, να πάρει μια ανάσα ο τόπος. Κάτοικοι και επαγγελματίες της Λέσβου κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εγκαταλείπει το νησί που σήκωσε και ακόμα σηκώνει το μεγάλο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης. Την ίδια ώρα, οι ροές από την Τουρκία αναζωπυρώνονται, όπως αναζωπυρώνεται και η επιθετική ρητορική της γειτονικής χώρας. Από τη Μυτιλίνη για το Euronews, Πάνος Κιτσικόπουλος.